Υπάρχει πλήρης αντιμετώπιση όλων των περιστατικών στα νοσοκομεία. Σήμερα που μιλάμε, η ανάγκη για προσωπικό έγινε μετά από πρόσκληση και στον ιδιωτικό τομέα για ενίσχυση του προσωπικού, αλλά έχουμε προσλάβει έτσι, αυτό το χρόνο πάνω από 10.000 υγειονομικούς και βεβαίως μονίμους γιατρούς πάνω από 1.700. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι βεβαίως υπάρχει αυτή η πίεση που λέτε, ειδικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όμως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια σταθεροποίηση της νοσηλείας και αυτό είναι κάτι το οποίο ευελπιστούμε να συνεχιστεί. Και ξέρετε, αυτή είναι η ελπίδα όχι μόνο των πολιτικών, είναι όμως των πολιτών, αλλά βεβαίως και της Επιτροπής η οποία θα συνεδριάσει προκειμένου να δει τα επιδημιολογικά στοιχεία και να μπορέσει να λάβει τις αποφάσεις σε σχέση με το μερικό άνοιγμα κάποιων δραστηριοτήτων οικονομικών και βεβαίως στη συνέχεια, αφού δούμε πώς πηγαίνει, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να μπορέσουν να ανοίξουν και τα σχολεία. Ναι. Πάντως, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή οι γιατροί με τους οποίους μιλάμε καθημερινά, ναι, μεν μας λένε ότι υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξία σε σχέση με τη μείωση πια των εισαγωγών, των καθημερινών εισαγωγών περιστατικών COVID στα νοσοκομεία. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η υψηλή σταθεροποίηση στους διασωληνωμένους. Και οι εικόνες που καταγράφουν και οι ίδιοι, το γνωρίζετε κι εσείς, με ασθενείς να είναι με φορητούς αναπνευστήρες εκτός ΜΕΘ και να ψάχνουν βεβαίως για μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει στο μυαλό σας ή στα κοιτάπια σας ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ένα plan B για να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά, εάν επιμείνουν να υπάρχουν? Να πω το εξής. Μόνο τον τελευταίο μήνα οι μονάδες εντατικής θεραπείας που διαθέτει η Αττική αυξήθηκαν σε ποσοστό 67% και οι απλές κλίνες σε ποσοστό πάνω από 85%. Δηλαδή υπάρχει κάθε μήνα αύξηση και των κλινών ΜΕΘ που διατίθενται, αλλά και των απλών κλινών COVID, οι οποίες επίσης διατίθενται. Αρκεί να πω ότι σήμερα είμαστε στις σχεδόν 3.000 απλές κλίνες ΜΕΘ σε σχέση με 1.700 που ήμασταν τον Φεβρουάριο. Αυτό είναι το ποσοστό για το οποίο μιλάω, 85%. Και στις κλίνες ΜΕΘ υπήρξε αύξηση μέσα σε αυτό το μήνα ουσιαστικά 67%. Δηλαδή είχαμε 229 και έχουμε 381. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ενισχύεται καθημερινά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι άνθρωποι, κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι και περιμένουν, λίγοι είναι αυτοί, περιμένουν να βρούνε κρεβάτι εντατικής θεραπείας, κλίνει ΜΕΘ, αυτό αντιμετωπίζεται με τα σημερινά δεδομένα σε συγκεκριμένο χρόνο, δηλαδή περίπου σε ένα 24ωρο, σχεδόν με 2-24 ώρα. Άρα λοιπόν, επειδή γνωρίζουμε και στο παρελθόν και προ της πανδημίας πόσο μεγάλη ήταν η αναμονή για να βρει κάποιος μια κλίνη ΜΕΘ, σήμερα που μιλάμε αυτό αντιμετωπίζεται.